Γεια σας. Είμαστε και σήμερα εδώ με τον κύριο Απόστολο Μπύρο, χειρουργό με ευτήρα γυναικολόγο. Καλησπέρα. Σήμερα, κύριε Μπύρο, θα θέλαμε να μας μιλήσετε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το τεστ Παπα-Νικολάου. Κύριε Σκάτα, γεια σας. Όταν μιλάμε για τεστ Παπα-Νικολάου, μιλάμε για μία μέθοδο ελέγχου, η οποία θέλει να ουσιαστικά να βάλει μέσα σε όρια τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, προκαρκινικές εκδηλώσεις, λοιμώξεις από HPV και μάλιστα και ακόμα και κολπίτιδες και τραχυλίδες οι οποίες φαίνονται στο απλό τεστ Παπα-Νικολάου. Είναι δηλαδή μία μέθοδος ελέγχου η οποία προσπαθεί να διαγνώσει πολύ νωρίς τον καρκίνο, κυρίως τον καρκίνο, για να μπορέσουμε να έχουμε και πιο καλά αποτελέσματα και χειρουργικά, αλλά ακόμα και από άλλες θεραπείες, είτε είναι χημειοθεραπείες είτε είναι ακτινοθεραπείες. Εξηγήστε μας, γιατρέ, πώς γίνεται το τεστ Παπα-Νικολάου? Το τεστ Παπα-Νικολάου όσον αφορά την πραγματοποίησή του είναι πάρα πολύ απλό. Με ένα βουτσάκι ο γυναικολόγος παίρνει κάποια κύτταρα μέσα από τον τράχυλο και με μία σπατουλίτσα παίρνει κύτταρα επάνω από τον τράχυλο, όπως επίσης και από τον οπίστιο κουλπικό θόλο. Εν συνεχεία, αυτά τα κύτταρα εδώ έχουμε δύο τεχνικές. Η πρώτη τεχνική απλά τα εναποθέτει επάνω σε ένα πλακάκι, σε ένα γυάλινο πλακάκι, το οποίο αποστέλλεται στον γυτρολόγο για να τα δει. Η δεύτερη μέθοδος, η οποία είναι και πιο καινούργια, μας δίνει και λίγο παραπάνω πιο καλά αποτελέσματα, κατά 25% περίπου, είναι η μέθοδος κατά την οποία τα κύτταρα αυτά τα αναποθέτουμε μέσα σε ένα ειδικό υγρό, σε ένα φιαλίδιο με ένα ειδικό υγρό, το οποίο είναι συντηρητικό και τα οποία εν συνεχεία με μια άλλη τεχνολογία πάλι μπαίνουν πάνω σε ένα γυάλινο πλακάκι και πάλι τα βλέπει ο κυταρολόγος. Στην δεύτερη περίπτωση, στην περίπτωση του Thin Prep δηλαδή, έτσι ονομάζεται η δεύτερη μέθοδος, κατά 25% έχουμε πιο καλά αποτελέσματα, πιο ακριβή αποτελέσματα από ό,τι με ο τεστ Παπα-Νικολάου. Να σας ενημερώσω ότι ο τεστ Παπα-Νικολάου κατά 90-95% πιάνει τις κακοήθειες. Υπάρχει όμως και ένα 5-10% που μπορεί να έχει φυσιολογικά αποτελέσματα, επί εδάφους όμως μικροδιθυτικού ή διθυτικού καρκίνου του τραχύλου της μήτρας. Οπότε έρχεται το Thin Prep σε δεύτερο χρόνο για να καλύψει αυτό το μικρό ποσοστό το οποίο μας φεύγει με το τεστ Παπα-Νικολάου. Είναι επώδυνη εξέταση? Όχι, η εξέταση δεν πονάει. Η εξέταση είναι πολύ απλή, όπως σας προείπα. Με έναν κολποδιαστολέα, αυτό ουσιαστικά είναι και η ενόχληση του όλου τεστ. Και συνεχεία το βουτσάκι το οποίο μπαίνει μέσα στο τράχυλο και λαμβάνει τα κύτταρα και παίρνει τα κύτταρα από τον ενδοτράχυλο. Δεν υπάρχει πόνος, υπάρχει όμως αυτό το μικρό καύσο, αυτή η μικρή ενόχληση από την όλη εξέταση. Μπορεί να υπάρχει, δεν υπάρχει σε όλες τις γυναίκες. Και αυτό που μπορεί να εμφανιστεί εν συνεχεία είναι κάποιες λίγες σταγόνες αίματος από τον μικροτραυματισμό που μπορεί να υποστεί ο τράχυλος. Τίποτε άλλο. Είναι πολύ απλό και εύκολο, χωρίς τίποτα. Κύριε Μπύρο, ένα μη φυσιολογικό τεστ PAP σημαίνει καρκίνο? Μη φυσιολογικό τεστ Παπα-Νικολάου μπορεί να σημαίνει πολλά πράγματα. Μπορεί να σημαίνει μια απλή κολπίτιδα, μπορεί να σημαίνει η κολπίτιδα η οποία μπορεί να μας δώσει τραχυλίτιδα, μπορεί να σημαίνει μια προκαρκινική εκδήλωση ή ακόμα μπορεί να σημαίνει και καρκίνος. Καλά θα είναι το τεστ Παπα-Νικολάου ανάλογα με το αποτέλεσμα να το αξιολογούμε. Δηλαδή, ακόμα και στα πρώτα στάδια, δηλαδή όπως γίνεται η σταδιοποίηση των αλλοιώσεων του τεστ Παπα-Νικολάου, τα πρώτα στάδια είναι εντελώς ακίνδυνα και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, κατά 99,9% είναι αυτά τα οποία επανέρχονται χωρίς καμία επιπλέον, χωρίς να κάνουμε εμείς κάτι, εν πάση περιπτώσει. Αυτό το οποίο θα μας δείξει το τεστ Παπα-Νικολάου, ακόμα και στις απλές αλλοιώσεις από τραχυλίτιδα ή από κολπίτιδα, είναι η θεραπεία, δηλαδή θα μας δώσει την πιθανή φλεγμονή λίμωξη που υπάρχει και εμείς θα δράσουμε ανάλογα. Θα κάνουμε την θεραπεία μας με αντιβίωση ή με κάποιο άλλο φάρμακο, ό,τι χρειαστεί. Γιατρέ, ποια είναι τα αποτελέσματα του τεστ Παπα-Νικολάου? Το τεστ Παπα-Νικολάου, καταρχάς, μπορεί να είναι φυσιολογικό. Μπορεί να είναι δηλαδή αρνητικό. Περίπου το 90% από τα τεστ Παπα-Νικολάου που κάνουμε είναι φυσιολογικά χωρίς κάποιες αλλοιώσεις. Υπάρχει όμως και ένα 10% το οποίο μας βγάζει κάποιες αλλοιώσεις. Αυτές οι αλλοιώσεις μπορεί να είναι η απλή κολπίτιδα. Δηλαδή, μπορεί να είναι απλά η διάγνωση από τον κυτρολόγο να έρθει ως κολπίτιδα τραχυλίτιδα. Εκεί χρειάζεται να κάνουμε απλά μια καλλιέργεια κολπικού εκκρήματος και συνεχεία να δώσουμε την κατάλληλη αντιβιωτική αγωγή. Μπορούμε να προχωρήσουμε και πιο εκεί. Όταν υπάρχει και κάποιος άλλος παράγοντας, μπορεί να μας γίνει άσκους. Δηλαδή, όταν λέμε άσκους, εννοούμε και κάποιες μικροαλλοιώσεις πλέον σε κυταρικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο που ίσως μας υποδηλώνει μια μικρή λίμωξη από HPV, μια λίμωξη από HPV. Ο κονδυλωματοποιώσιος δημιουργεί προκαρκινικές αλλοιώσεις και
περίπου σε ένα ποσοστό της τάξης του 10 με 12% ανάλογα με τον τύπο πάντα, μπορεί να φτάσει και μέχρι τον καρκίνο. Πηγαίνοντας παραπέρα, πλέον αρχίζουν τα προκαρκινικά και τα καρκινικά στάδια, δηλαδή αξιολογούμε το τεστ, μπορεί να έχουμε ένα low-grade SIL SIL, ή ένα high-grade SIL, ανάλογα δηλαδή με το κατά πόσο έχει προχωρήσει ή δεν έχει προχωρήσει ακόμα η αλλίωση, ανάλογα με το βάθος το οποίο έχει φτάσει η αλλίωση. Μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και στο μικροδιαιθητικό καρκίνωμα ή μπορούμε να φτάσουμε ακόμα και στο διαιθητικό καρκίνωμα. Όλες αυτές τις πληροφορίες μας δίνει το τεστ Παπα-Νικολάου. Έχει τη δυνατότητα να μας τις δώσει. Βέβαια, αυτό που σας προανέφερα, ότι περίπου κατά 90-95% τις πιάνει. Υπάρχει όμως και αυτό το 5-10% που μπορεί να το ξεφύγουν. Εκεί ακριβώς είναι η βοήθεια που μας δίνει το καινούριο πλέον. Έτσι. Το ThinPrep, το καινούριο τεστ που έρχεται λίγο-λίγο να βοηθήσει το τεστ Παπα-Νικολάου. Η διαφορά μεταξύ των δύο τεστ είναι ότι το τεστ Παπα-Νικολάου είναι γρήγορο, απλό και φθηνό. Ενώ το ThinPrep είναι γρήγορο, απλό, αλλά λίγο πιο ακριβό. Όταν όμως υπάρχει πρόβλημα, όταν υπάρχει πρόβλημα κάποιας αλλίωσης, καλά θα είναι για πιο καλή παρακολούθηση να χρησιμοποιήσουμε το ThinPrep. Το ThinPrep έχει και τη δυνατότητα, η λήψη δηλαδή των κυττάρων αυτών, έχουμε και τη δυνατότητα να κάνουμε και HPV test. Δηλαδή, αν μας βγει κάποια αλλίωση έτσι πιο σοβαρή, να δούμε αν υπάρχει ή αν προϋπήρξε κάποια στιγμή μια αλλίωση από τον κονδυλωματοποιό ιό. Κάθε πότε πρέπει να κάνει μια γυναίκα τεστ Παπα-Νικολάου? Κυρία Ζεσκάδα, το τεστ Παπα-Νικολάου πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Από γυναίκες οι οποίες είναι σε αναπαραγωγική ηλικία, έχουν σεξουαλική ζωή, πρέπει κάθε χρόνο, ούτως ώστε και την πιο μικρή αλλίωση να μπορέσουμε να την προλάβουμε, να την πιάσουμε για να την καταπολεμήσουμε. Δεν υφίσταται αυτό που υπήρχε τουλάχιστον στις παλαιότερες γενναίες, που κάνανε και ακόμα και τώρα κάνουν τεστ Παπα-Νικολάου κάθε 5 ή 10 χρόνια. Δεν έχει κάποια ιδιαίτερη αξία το τεστ Παπα-Νικολάου, γιατί είναι μια screening μέθοδος η οποία προσπαθεί να ρίξει τον καρκίνο του αχύλου της μύτρας. Σε προηγμένες χώρες όπως είναι η Σουηδία, που υπάρχει πολύ καλό screening όσον αφορά το τεστ Παπα-Νικολάου, εκεί πέρα ο καρκίνος αχύλου της μύτρας έχει πέσει κατά 60-70% από ό,τι έχει πέσει σε άλλες χώρες. Τώρα, το τεστ Παπα-Νικολάου λοιπόν πρέπει να το κάνουμε κάθε χρόνο, μια εβδομάδα μετά την περίοδο, δηλαδή περίπου στο μέσο του κύκλου, σε κύκλους φυσιολογικούς των 28, 30, 35 το πολύ ημερών. Θα πρέπει, εφόσον κάνουμε τεστ Παπα-Νικολάου και έχουμε κάποια ταχυρίδα, κολπίδα, να πάρουμε τη θεραπεία που πρέπει να πάρουμε, και από εκεί και πέρα στα υπόλοιπα παθολογικά τεστ να δράσουμε ανάλογα, δηλαδή ανάλογα με το πρόβλημα που υπάρχει να δράσουμε όπως χρειάζεται. Κύριε Μπύρο, έχουν κάποια σχέση τα οξυτενή κονδυλώματα με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας? Στο αν έχουν σχέση τα οξυτενή κονδυλώματα με τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας, κατηγορηματικά θα σας πω όχι, με όσα γνωρίζουμε ως αυτή τη στιγμή. Οι τύποι οι οποίοι προκαλούν τα οξυτενή κονδυλώματα κατά 90% είναι οι τύποι 6 και 11. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, όσον αφορά τον ιό των ανθρωπίνων θυλωμάτων, υπάρχουν περίπου 150 με 200 τύποι ιών, τους οποίους γνωρίζουμε τώρα. Δεν ξέρουμε πόσοι ακόμα θα βρεθούν στο μέλλον. Οι τύποι οι οποίοι δημιουργούν τις προκαρκινικές αλλοιώσεις και τελικά τον καρκίνο είναι τύποι όπως ο 16 και 18 και ακόμα πάρα πολλοί, έτσι, τους οποίους ακόμα τους μελετάμε και τους ψάχνουμε. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι εντελώς διαφορετικοί τύποι αυτοί που δημιουργούν τα οξυτενή κονδυλώματα και αυτοί που δημιουργούν τις προκαρκινικές ή ακόμα αλλοιώσει τον τράχυλο ή ακόμα και τον καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία της γυναίκας πριν το τεστ Παπα-Νικολάου? Αυτό που θα πρέπει να κάνει η γυναίκα για να προετοιμαστεί για το τεστ είναι πολύ απλά. Πρώτα απ' όλα, δεν θέλουμε στο προηγούμενο 48ωρο, 24 με 48ωρο πριν την λήψη του τεστ Παπα-Νικολάου να έχει σεξουαλική επαφή. Δεν πρέπει να έχει κάνει πλήσεις με κάποια ενδοκολπικά υγρά αντισηπτικά τα οποία θα καθαρίσουν και θα μας πάρουν τα κύτταρα τα οποία θέλουμε. Δεν πρέπει να είναι έγκυος φυσικά, γιατί υπάρχει πάντα ο κίνδυνος των αποβάλλει. Δεν είναι το τεστ Παπα-Νικολάου λόγος αποβολής, αλλά μπορεί να δημιουργήσει μια μικροφλεγμονή η οποία να μας καταλήξει τελικά σε αποβολή. Σας ευχαριστούμε, κύριε Μπύρο, για την ενημέρωση. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη φορά με ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα.